Εντάξει. Μπορεί να την πήρε την νυν στην πρώην, να γνωριστούν. Ναι, εντάξει. Σουηδία. Μπράβο, πώς το σκέφτηκες. Γιατί όχι, δεν έκανα καλά. Να σου πω κάτι, Βαρβάρα, εγώ, ειλικρινά, αν χώριζα και ήταν με άλλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, άντρας μου, θα ήθελα να τη γνωρίσω, να είμαστε σε συνεννόηση, εφόσον έχουμε χωρίσει εμείς οι δυο πια, για το μωρό μας. Έλα ρε Χριστιανά μου, ήταν το δίκαιο. Καλά που σας λάλλω. Σοβαρά, σοβαρά. Μετά από πόσα χρόνια. Αν δεν μου φταίει η γυναίκα, δηλαδή αν, είναι, αν ήταν το τρίτο πρόσωπο, εντάξει, αλλά αν είναι μια σχέση η οποία έχει δημιουργήσει μετά που χωρίσαμε εμείς, γιατί δεν έχω θέμα μαζί με τη γυναίκα. Αφού απλά θέλαμε να είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί. Γιατί δεν έχω θέμα δηλαδή με τη σχέση. Σωστό. Απλά δεν ξέρουμε αν έτσι με Τσέλη ήταν παράλληλη σχέση ή ήταν μετά από. Αυτό λέω. Χωρίσα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά αν έχει χωρίσει και πια ο άντρας σου έχει προχωρήσει κλπ. Σου φταίει άλλη γυναίκα, τη γνώριζε από πριν. Όχι, άρα. Όχι, το ιδανικό. Κοίταξε. Χριστιανά μου, αναπτύσσονται. Εξαρτάται βέβαια από το ήθος, γιατί εμείς οι γυναίκες δεν είναι αυτά που λέμε, είναι αυτά που εκπέμπουν. Ναι, και τώρα είναι σε Σουηδέζα, γιατί και τα χρώματα σου λύνουν, και ο τρόπος σκέψης σου. Γιατί ρε Ιωάννα μου, ένα λεπτάκι. Πες ότι χωρίζω εγώ με τον άντρα μου, και είσαι εσύ μετά μαζί του. Για παράδειγμα. Ναι, αλλά πρέπει. Όχι εσύ που σε ξέρω και σε. Κατάλαβα. Γιατί μετά να σκεφτούμε τι σκέφτεται τον Ιωάννα όταν μου. Κατάλαβε. Πρέπει να είναι καιρό τώρα με την άλλη τη γυναίκα και να ξέρει σίγουρα ότι θα είναι μια σοβαρή σχέση. Εκεί θα πρέπει να άρχισε συνεννόηση. Καλά, είναι πάμε την πρώτη αρπακτή που θα κάνει. Και οπότε θα προλάβαν τούτη να γνωρίσει. Και μα δεν είναι, είναι μια εικασία του Τάσου. Απλά ναι, λέω. Βασικά, ναι. Χριστιανά μου, σίγουρα ξεκινά με τι καλύτερε προθέσει με την καινούργια σύντροφο του πρωινά του Τάσου. Αν σου ήξερα αλλά λίγο στραβό. Όχι μόνο, αν μια μέρα να σκεφτείτε το ρεπεστή που τα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αφού δεν σου φταίει αυτή που χωρίσατε, γιατί... Τότε δεν σου γέμισε το μάτι, να μην γίνεται έτσι. Πάντα μου γέμισε το μάτι, τότε κακά ξεμπερδέματα. Δεν ξέρω. Επειδή ούτε το μωρό δεν θα το ξαναδεί με εκείνος με καινούργια. Όχι, όχι, δεν μπορείς να το στερήσεις του πατέρα αυτό. Διανυκτέρωση όμως αν έχει ξέρεις. Ναι. Εντάξει, τελικά, κάνουμε και το χιουμοράκι μας. Πού έπιανε εσύ. Και ξαφνικά παγώσαν τα χαμόγελα. Τελικά είναι μαζί και απλά κάπου πηγαίνανε αλλού εκτός από το σπίτι της μαμάς. Θέλουμε όμως να μας πείτε στη σελίδα μας στο Facebook αν έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή να έχετε πολύ καλή σχέση με την επόμενη του συζύγου ή της συζύγου και χάρη των παιδιών να υπάρχει μια καλή συνεννόηση. Παιδιά, υπάρχει έναν καταπληκτικό έργο τώρα που το θυμήθηκα με την Julia Roberts. Και μια άλλη απίστευτη ηθοποιό μου δεν θυμάμαι το όνομα, πολύ παλιά ταινία, την έχω δει και πριν από. Με τη Σάραντον, που είναι. Που αρρωσ...